Πρώην υπουργό. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε θητεία ως αναπληρωτής υπουργός στο Άμυνας. Είναι περίεργες και οι μέρες. Με αυτό το γείτονα γενικά έχουμε περίεργες μέρες εδώ και πολλά χρόνια. Θέλουμε λίγο να μας εκτιμήσετε την κατάσταση και με βάση την συμπεριφορά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και τα όσα λέει αλλά και κάνει, αλλά και ως συνέχεια των χθεσινών κινήσεων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, έπεσαν υπογραφές με τους Ιταλούς. Ναι, πρέπει να σας πω από τη θητεία μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι τότε αντιμετωπίζαμε πάρα πολύ την έντονη ρητορική επίθεση από την πλευρά του Ερντογάν της Τουρκίας. Μιλάω για ρητορική επίθεση που βεβαίως είχε και έναν αυξημένο αριθμό υπερπτήσεων, παραβιάσεων και παραβάσεων, που βεβαίως αν συγκρίνουμε εκείνα τα στοιχεία με τα σημερινά θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα είναι πολύ περισσότερες οι υπερπτήσεις, οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις. Θέλω με άλλα λόγια να πω ότι έχει κλιμακώσει από τότε την ένταση και βεβαίως είναι γνωστές οι απειλές τις οποίες διατυπώνει αναφορικά με την προωθούμενη, τουλάχιστον λεκτικά, προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Να θυμίσω ότι τότε είχαμε αντιμετωπίσει, ήταν μάλιστα η επόμενη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου, τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας, των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Με μια ταλαιπωρία για τους δύο κρατούμενους, αλλά και για μας, για όλους, επί 8 ολόκληρους μήνες. Τώρα, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στον Εύρο, τον Μάρτιο, τι έχει ακολουθήσει βέβαια από τότε, κρίνεται ότι αυτό ήταν ένα παιχνίδι στρατηγικής να παίζει με τα νεύρα των Ελλήνων στον Εύρο, εκεί εντάσσεται η σύλληψη των δύο στρατηγικών. Ακριβώς, διότι τέτοια προβλήματα, τα οποία τι προβλήματα ήταν, κάποια στιγμή μέσα στον χιονιά έχασαν οι δύο στρατιωτικοί μας τα χνάρια που έπρεπε να περπατήσουν και συνελήφθησαν από τους Τούρκους. Παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε αυτή η ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα, ένταση προκαλούμενη από την Τουρκία, τέτοια περιστατικά λύνονταν με ένα απλό τηλεφώνημα των επικεφαλής αξιωματικών των φυλακίων και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το επικαλούμε και αναφέρομαι στο περιστατικό αυτό για να συμφωνήσω με αυτό που είπατε κύριε Παπακλινίτζο, ότι η ένταση είχε αρχίσει σταδιακά, επιλεγμένα, μεθοδικά να αναπτύσσεται από την πλευρά της Τουρκίας. Γιατί το κάνει ωστόσο κύριε Κουβέλη, αισθάνεται πιεσμένος και βρίσκει διέξοδο να την πέφτει στην Ελλάδα με διάφορους τρόπους, θέλει δηλαδή να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα? Κοιτάξτε, όλα αυτά αναμφισβήτητα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε, ότι δηλαδή θέλει να κάνει εξαγωγή της εσωτερικής κρίσης, εξαγωγή με τέτοιες ενέργειες σαν για αυτές που καταγράφουμε στη συζήτησή μας και όχι μόνο στη συζήτησή μας, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και στρατηγικός σχεδιασμός. Θέλει την παρουσία της η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, με ό,τι αυτό έχει ως συνεπαγωγή και αποτέλεσμα, διεκδικούμενο αποτέλεσμα από την πλευρά της, να βρεθεί η παρούσα η Τουρκία στην μεγάλη υπόθεση στο πεδίο των υδρόγων ανθράκων. Γι' αυτό και έχει προωθήσει το λεγόμενο αναθεωρητισμό, δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο να αμφισβητεί την και να θέλει να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε Κουβέλη, εσείς βλέπετε ένα θερμό καλοκαίρι, διανύουμε ένα καλοκαίρι. Κύριε Ασχαράτο, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Και κατά τούτο... Στον Εύρο ή στο Αιγαίο, πιστεύω ότι θα είναι συνδυασμένες οι ενέργειες. Βεβαίως στον Εύρο μπορεί να δημιουργεί κάποια προβλήματα, να προκαλεί, αν θέλετε, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, τα νεύρα της Ελλάδας, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι εάν επιλέξει το θερμό ή άλλο σχετικό επεισόδιο, αυτό θα είναι στο Αιγαίο. Επειδή το είχε πει ο Ναύαρχος Αποστολάκης ότι αν γίνει οτιδήποτε είμαστε μόνοι μας, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να επενδύουμε σε φιλίες και συμμαχίες? Θέλω να πω, η μισή Ευρώπη πράγματι κατέβηκε στον Εύρο πριν από κάποιους μήνες. Είμαστε τόσο μόνοι μας σε κάτι πολύ δύσκολο? Θα έχουμε συμμάχους? Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι πρέπει να λογαριάζουμε στην δική μας δύναμη, στην αυτοδυναμία μας. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει όλο το χρονικό διάστημα που είναι μπροστά μας να αναπτυχθούν οι διεθνείς σχέσεις της χώρας, οι διπλωματικές σχέσεις, οι πολιτικές με άλλα λόγια σχέσεις, βεβαίως με κύρια και σταθερή αναφορά την Ευρώπη, αλλά και προς κάθε άλλη πλευρά, στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης
και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Αυτή δεν υπάρχει τώρα, το λέω, γιατί έπεσαν κάτι υπογραφές χθες με την Ιταλία. Ναι, και άσερα τον τέος πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, σήμερα στο φόρουμ των Δελφών να λέει ότι και εμείς είχαμε φτάσει ακριβώς στα ίδια πράγματα. Τότε φοβηθήκαμε ότι θα έχουμε μεγάλη γκρίνια από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, είπε... Σήμερα στηρίξαμε για όλη την επιχειρηματολογία έτσι όπως την άκουσα, επειδή υπάρχει το τουρκολιβικό σύμφωνο και έχουν αλλάξει πια τα δεδομένα και θεωρώ ότι όποιες παραχωρήσεις έχουν γίνει είναι μικρές. Κύριε Αναστεράτο, να σας πω, να αναφερθώ στην πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική και στο στοιχείο που λίγο πριν επισημάνατε. Την είχαμε αυτή την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Δεν την είχαμε στον αναγκαίο βαθμό. Είχε υποχωρήσει η μεγάλη κινητικότητα που είχε η εξωτερική μας πολιτική το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ όμως, για να έρθω στο δεύτερο ζήτημα, ότι είναι θετική η έκβαση αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τον καθορισμό της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Κύριος Κοντζιάς, ξέρω και διαβάσει την άποψή του, δεν συμμερίζεται την σκέψη. Κοιτάξτε, ο κύριος Κοντζιάς, από ό,τι είδα την άποψή του, λέει ότι ο βαθμός επίρρειας των νησιών είναι μικρότερος από εκείνον που ο ίδιος ήθελε. Είναι οργισμένη η δήλωση του κύριου Κοντζιά. Ναι, ναι, την εκλαμβάνω εγώ τουλάχιστον. Τη διάβασα, ναι. Κύριε Παπακλήμη, κοιτάξτε. Τα πράγματα δεν είναι σήμερα όπως ήταν χθες. Κατά συνέπεια, οι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην ρύθμιση που έχει σχέση με τη Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας, Ιταλίας-Ελλάδας, έχει, αν θέλετε, και μία αντιστοίχηση με τις συνθήκες που σήμερα βρίσκεται η όλη υπόθεση. Βέβαια, περιμένω να δω κι εγώ ακριβώς τον βαθμό επηρείας με την δημοσίευση του συνόλου της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Και βεβαίως σε ό,τι έχει σχέση με τα δικαιώματα των αλλιέων, διότι είναι ένα δεύτερο επίμαχο ζήτημα, πρέπει να σημειώσω ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχω, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θετικό το βήμα, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι μεγαλύτερος ο βαθμός επήρειας των ελληνικών νησιών, των νησιών του Ιωνίου. Πάντως, πέραν της κριτικής του πρώην Υπουργού, του κ. Κοτζιά, έχει και μια άλλη ουσία το ερώτημα του Κώστα. Αν πράγματι ισχύει ότι έχουν εκχωρηθεί κυριαρχικά δικαιώματα που συμφωνεί η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι σε σχέση με το τι άλλο μπορεί να βρούμε μπροστά μας, εντάξει, καλά είμαστε. Πιστεύω ότι δεν έχουμε με τη στενή έννοια του όρου εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε μια διευθέτηση, η οποία αναμφισβήτητα αφορά και τον βαθμό επήρειας στα νησιά του Ιωνίου, αφορά και στα ζητήματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα των αλλιέων. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε. Από εκεί και πέρα, με πρώτο βήμα και σημαντικό αυτό, πρέπει να σπεύσει η εξωτερική μας πολιτική, να προχωρήσει, για παράδειγμα, και με την Αίγυπτο, παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, στο οποίο, αν έχουμε χρόνο, μπορώ να αναφερθώ, και με την Αλβανία. Είναι όμως εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι μια συμφωνία με την Ιταλία αναγνωρίζει τα δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα καταγράφει, τα επισημοποιεί. Και βεβαίως το επόμενο στάδιο είναι να έρθει ολόκληρο το σώμα της συμφωνίας στη Βουλή των Ελλήνων για να ακυρωθεί. Έτσι καλώς να πρέπει να ακυρωθεί και από τα δύο κοινοβούλια. Πείτε μας κάτι, κύριε Κουβέλη. Και να κατατεθεί εν συνεχεία και εκεί θα... Όχι, ρωτάει, εγώ θα ρωτήσω μετά για την οικονομία. Και να κατατεθεί στον οργανισμό. Να ρωτήσω για να μείνουμε λοιπόν μόνο στα εθνικά. Είστε λοιπόν στέλεχος του συνασπισμού και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση. Τη δημάρχη, να σα μην ξεχάσετε. Το βάζω μέσα στα μεταβατικό. Το απλώνω στον χρόνο. Λοιπόν, υπάρχει ζήτηση. Άλλοι λένε πρέπει να πήγε να πάει προς την, να κινηθεί προς τη σοσιαλδημοκρατία. Άλλοι λένε πρέπει να αγκαλιάσει περισσότερο τα ριζοσπαστικά κινήματα. Άλλοι εκφράζουν άλλες απόψεις. Η δική σας θέλω να πείτε ποια είναι. Η δική μου άποψη είναι πρώτον πρέπει να διευρυνθεί και η διεύρυνσή του πρέπει να γίνει με στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, με το προοδευτικό πρόγραμμα. Με καμένο ή Θεοχαρόπουλο. Το λέω γιατί είναι συζήτηση των site. Εντάξει, το τελευταίο, Λασκαρά, το διάστημα και σας ευχαριστούμε για να πάμε στο βήμα. Το ερώτημα όσο και η απάντηση νομίζω ότι δεν θα ήταν αντίστοιχο με την σοβαρότητα τουλάχιστον της διεκδίκησης που έχει. Να το κρατήσουμε, κύριε Κουβέλη, κρατήσουμε αυτή τη συζήτηση, να την συνεχίσουμε σε 4-5 λεπτά. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που είναι στο βήμα της Βουλής για το νομοσχέδιο για το Υπουργείο Παιδείας.
πολιτικών αρχηγών, όπως στους προηγούμενους, την κυρία Γιαννατά, τον κύριο Κουτσούμπα, έτσι και του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης, πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μας. Και είχαμε αφήσει το κομμάτι της διεύρυνσης. Της διεύρυνσης και το προς τα πού πρέπει να γίνει διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και με ποιους όρους. Η διεύρυνση αναφέρεται σε κάθε προοδευτικό πολίτη, είτε καταγράφεται ως στέλεχος κάποιας πολιτικής οικογένειας στο παρελθόν ή στο παρόν. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρόκειται για την ανάγκη, όπως εμείς καταγράφουμε το όλο ζήτημα ως ανάγκη, διαμόρφωσης αυτού του προοδευτικού μπλοκ, που θα προφανώς δεν θα δημιουργηθεί κρατώντας κάποιο αριστερόμετρο για αυτόν ο οποίος θέλει να ενταχθεί και να ενταχθεί όχι μόνο κομματικά, αλλά και κοινωνικά και κινηματικά στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επειδή λίγο πριν κάνατε... Θέλετε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, να το πω έτσι χοντρά, με το κίνημα αλλαγής και την Φόφη Γεννηματά, η οποία είναι η ηγεσία του κόμματος. Δεν μιλάμε. Ή θέλετε μια προγραμματική συνεργασία και να πείτε ότι κατεβαίνουμε, ό,τι πάρουμε θα το ενώσουμε μετά. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το κοινάλ. Βεβαίως πρόκειται για ένα ταγκό, θέλει δύο. Στο βαθμό που το αποδέχεται και η πολιτική ηγεσία του κοινάλ, σε μια προγραμματική συμφωνία. Και πρέπει για άλλη μια φορά να πω, το έχω τονίσει επανειλημμένα, ότι δεν θα πρέπει να έχει το κοινάλ την αγωνία ή τον φόβο του ετεροκαθορισμού του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ούτε κανένας θέλει να καταστρέψει την όποια πολιτική επιλογή έχει το κοινάλ για την δική του αυτόνομη παρουσία μέσα στην κοινωνία και στην πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα, κύριε Κουβέλη, να έρθουμε λίγο και στα της πανδημίας. Ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που οι χώρες πήγανε σε lockdown ότι αυτή η υγειονομική κρίση θα εξελισσόταν και σε μια οικονομική κρίση. Πώς κρίνετε εσείς τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει και με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων? Η υγειονομική αντιμετώπιση ήταν πάρα πολύ ορθή από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, δικαιολογημένα υπήρξε η καραντίνα πολλών ημερών, δύο και πλέον μηνών, και νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ σημαντικά στο να μην έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού. Βεβαίως, είχαμε, αν θέλετε, και το πλεονέκτημα που είχαν και άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά και πέραν των Βαλκανίων, που και αυτές είχαν τα ίδια νούμερα με εμάς αναφορικά με την καταγραφή κρουσμάτων ή και ασθενών. Μιλάω και για την Βουλγαρία, μιλάω και για την Αλβανία, μιλάω και για άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα όμως η διαφωνία μου με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν παίρνει εμπροστοβαρή μέτρα. Χρήματα υπάρχουν και μακριά από μένα ή οποιαδήποτε αναφορά σε λεφτόδεντρα. Υπάρχουν χρήματα. Είναι και το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων το οποίο εμείς αφήσαμε ως κυβέρνηση, από το οποίο θα μπορούσε έγκαιρα και εμπροστοβαρός ένα μεγάλο κομμάτι του να το διαθέσει για την στήριξη ιδιαίτερα της εργασίας. Στηρίζοντας την εργασία, αφενός μεν στηρίζεις τους εργαζομένους, αφετέρου στηρίζεις και την αναγκαία κατανάλωση που έχει σχέση με την λειτουργία της αγοράς. Άρα και τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Και δεν χρειάζεται να επικαλεστώ οτιδήποτε. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν λίγες ημέρες πριν, όπου κανείς διαπιστώνει ότι η ύφεση στην Ελλάδα είχε αρχίσει και εκδηλώθηκε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πριν την έναρξη της πανδημίας. Θέλετε, για να είμαι ακριβέστερος, 10 με 12 ημέρες από την πανδημία εντάσσονται στο λογαριασμό των 3 μηνών, όπου εκεί διαπιστώνεται ότι πράγματι δεν πήγε καλά η κυβέρνηση στα οικονομικά. Για να το κλείσουμε και για να δούμε ότι το επόμενο βήμα, που είναι η άρση, μερική άρση του lockdown, τη μερική τώρα, κανονικά δουλεύουν όλα, αλλά με άλλες συνθήκες και με άλλους όρους. Εσείς, ως έμπειρος πολιτικός, ποιο υγειονομικό αποτέλεσμα θα θεωρήσετε επιτυχημένο? Εδώ οι δικοί μας λένε ότι αν ανέβουμε στα 100 κρούσματα την ημέρα με τους επισκέπτες πάντοτε, έχουμε πάει καλά, γιατί και η χώρα λειτουργεί και η οικονομία παίρνει μπροστά και δεν έχουμε τραγικά αποτελέσματα άλλων χωρών. Εσείς θεωρείτε ότι θα είναι μια καλή εξέλιξη? Θα είναι μια καλή εξέλιξη, αλλά ξέρετε, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με την διατύπωση, όχι τη δική σας, αυτή που γίνεται και μεταφέρεται στη συζήτηση, ότι θα μετράμε νεκρούς και όταν ο αριθμός είναι μικρός θα διαπιστώνουμε ότι πάμε καλά. Για κρούσματα μιλάω όμως, όχι για νεκρούς. Κοιτάξτε, με τα κρούσματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος υγειονομικός έλεγχος των εισερχομένων στη χώρα. Εγώ δεν θα επικαλεστώ τίποτε άλλο
παρά μόνο τα στοιχεία τα οποία τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται. Τα περισσότερα κρούσματα έρχονται από το εξωτερικό. Θα πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίοι υγειονομικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας και δεν υπάρχουν δυστυχώς στον αναγκαίο βαθμό. Και το λέω, σας βεβαιώνω, με καμία διάθεση να αντιπολιτευτώ, τι να αντιπολιτευτώ, την ανάγκη να προστατευτεί η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός. Θέλει επομένως αυστηρότερα μέτρα. Και η άρση, αν έχετε την καλοσύνη, η άρση που υπήρξε κάποιων μέτρων σε χώρους εστίασης και άλλα συναφή, υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, εκεί τα μέτρα δεν εφαρμόζονται. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς έχει την εμπειρία του. Δεν εφαρμόζονται, δεν τηρούνται. Άρα ποιος φταίει εκεί, οι επιχειρηματίες ή οι πολίτες? Γιατί ξέρετε ότι ο άλλος είναι κλειστός 2-2,5 μήνες και μπορεί, έχω μιλήσει με επιχειρηματίες που δεν είχαν ούτε ένα ευρώ δάνειο, ούτε μια επιταγή στον αέρα. Και, μου λένε, Κώστα, έχουμε εδώ πέρα δημιουργήσει χρέη 23.000 ευρώ σε 2 μήνες. Θα συμφωνήσω με αυτό που μεταφέρετε και με αυτό που ακούω από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες. Πράγματι δεν είχαν στήριξη. Γι' αυτό, αν θέλετε, βρίσκονται σε διαρκή αναστάτωση, διότι υπολογίζουν ότι επέρχεται το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Όμως, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς, εδώ έχουμε συνευθύνη όλοι μας. Έχουν συνευθύνη και αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις της εστίασης. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό, όχι όλοι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που με ευλαβική προσήλωση. Και οι πελάτες. Και οι πελάτες όλοι. Ατομική ευθύνη, λέτε, κύριε Κουβέλη. Όχι, δεν μίλησα για ατομική ευθύνη. Είπατε για συνευθύνη. Αυτή είναι συλλογική ευθύνη. Είναι συλλογική. Αφήσατε τις ατομικές ευθύνες και την κάναμε συλλογική. Η οποία βέβαια συλλογική ευθύνη έχει σχέση και με το με ποιο πλέγμα ευθύνης διαμορφώνεις ως η υπεύθυνη πολιτική εξουσία του τόπου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Πολύτιμη παρουσία.